Λοιπόν, μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε, πάμε τώρα στα ΤΕΗ, όπως σας είχαμε πει νωρίτερα. Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Νίνο, που είναι ο πρόεδρος του. Πάμε στο Γάλλο, δηλαδή, του ΤΕΗ Γάλλο, του ΤΕΗ Αθηνών. Ναι, ναι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλά είμαστε. Εσείς είστε ο λίγο τι φθηνότεροι. Εμείς... πώς το λένε, φτωχότεροι. Φτωχότεροι ο σύνδρομο. Από κούρεμα καλά πάτε. Πολύ φτωχότεροι, όχι φτωχότεροι. Πολύ φτωχότεροι. Τι ακριβώς έγινε, κύριε πρόεδρε. Θα σας πω. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο του ΤΕΙ Αθήνας, είναι όλων των ΤΕΙ αλλά ναι. και των περισσότερων πανεπιστημίων. Δεν είναι μόνο δικό μας. Ναι. Απλώς εμείς εμφανίσουμε το πρόβλημα. Για πείτε. Δώστε μου λίγο ευκαιρία να σας πω δύο λόγια ιστορικά, γιατί δεν το καταλάβετε. Ναι. Κοιτάξτε, τα ΤΕΙ από το 2009 είχαν ένα προϋπολογισμό περίπου 160 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σήμερα ο προϋπολογισμός τους είναι 84, δηλαδή έχει πέσει στο μισό. Μάλιστα. Λογικό είναι αυτό γιατί υπάρχουν, εμείς το καταλαβαίνουμε, υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές. Είναι λογικό αυτό. Ωραία. Συγκεκριμένα, τα ΤΕΙ Αθήνας το 2010 ή το 2009 είχαν προπολογισμό 24 εκατομμύρια. Ναι. Οι δαπάνες που πρέπει να έχει το ΤΕΙ κάθε μήνα είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι για να μπορεί να οικονομικά να βγει, θέλει το χρόνο 24 εκατομμύρια. Ναι. Όσο ήταν ο προπολογισμός του. Μάλιστα. Συνεπώς. Φέτος μειώθηκε ο προπολογισμός λοιπόν του ΤΕΙ Αθήνας και έγινε 15 εκατομμύρια. Ναι. Από 24 πήγε 15. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, όταν εγώ έχω ένα έξοδο 2 εκατομμύρια το μήνα, με 15 δεν μπορώ να βγω. Mm. Κύριε Νίνο, επειδή δεν θα μας καταλάβει ο κόσμος έτσι όπως το πάτε, εμείς, ναι, γιατί ναι. εσείς οι καθηγητές, έχετε θεωρία. Ναι. Πολύ θεωρία. Άλλο λοιπόν λέω τώρα εγώ. Ρωτάω, πόσα χρήματα είχατε βάλει στην τράπεζα και πόσα είναι σήμερα και τι έγινε και, πότε έγινε. Θα έρθω και εκεί, θα έρθω και εκεί. Μα να έρθουμε τώρα όμως, πότε. Ελάτε. Εντάξει, τώρα. Ελάτε, κύριε καθηγητά, ελάτε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχω 15 εκατομμύρια στον προπολογισμό μου και ο προπολογισμός αυτός δεν αρκεί να καλύψω τις ανάγκες μου, ναι. δηλαδή δεν μπορώ να λειτουργήσω με τον προπολογισμό τον ελληνικό, είχα ένα ταμιακό περίσσευμα στο λογαριασμό μου 11 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για να καλύψω τον ελληνικό προπολογισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Και έρχεται τώρα η Τράπεζα Ελλάδος και κουρεύει αυτό το πλεόνασμα που έχω εγώ, χωρίς να με ρωτήσει. Και πόσα έγιναν, πόσα ήταν αυτά ρωτήσει. Τώρα. Έχετε ένα, δηλαδή τις καταθέσεις του Ιδρύματος σε μια τράπεζα. Και χωρίς να σας... Τράπεζα Ελλάδος, όχι τράπεζα. Ναι, 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 αυτό λέω. Στην τράπεζα της Ελλάδος, ναι. Έχετε λοιπόν τις καταθέσεις του Ιδρύματος, τα χρήματα του Ιδρύματος στην τράπεζα της Ελλάδος. Και χωρίς να σας ρωτήσει η τράπεζα της Ελλάδος, τις μετατρέπει σε ομόλογα και τις κουρεύει. Έχει το δικαίωμα αυτό με κάποιο νόμο του 1997, αλλά δεν μας ρώτησε καθόλου. Μπορεί μόνη της η τράπεζα να κάνει σε ομόλογα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά 9 τρίτου, 12 τρίτου κουρεύτηκαν και εγώ από 11 εκατομμύρια που είχα έχω 900. Πώς έχετε? Εγώ λοιπόν πώς θα καλύψω τις ανάγκες μου όταν ο προπολογισμός μου είναι ελληματικός με 15 εκατομμύρια που έχω φέτος, ενώ θα τον κάλυπτα με τα 11 εκατομμύρια. Από 11 εκατομμύρια λέτε, κύριε Νίνο, έγιναν 1.900. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τι θα κάνετε τώρα? Το κλειδώσετε το μαγαζί που λένε? Δεν ξέρω. Το κλείσετε το πανεπιστήμιο? Δεν θα κάνουμε. Γι' αυτό κάνουμε κινητοποίηση, βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Νίνο, πήγατε σε κανέναν υπουργό να το πείτε? Κάναμε. Πήγαμε και στο Υπουργείο, αλλά έχουν πρόβλημα και αυτοί. Αφού το κούρεψε η τράπεζα, και πόσο τον λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εύκολο. Ευχαριστούμε, κύριε Νίνο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Ωραία.